είμαστε όλοι καλά, εγώ είμαι τέλεια! Σήμερα θα σας δείξω τι έχω μέσα στην τσάντα μου και την τσάντα μου βέβαια! Μου το ζητούσατε κι εσείς, αλλά και εγώ ήθελα να το κάνω, γι' αυτό τώρα θα το κάνω και θα το δείτε! Η τσάντα μου είναι αυτή, την έχετε δει λογικά, ναι, οι περισσότεροι από εσάς. Έχω κάνει αρκετά βίντεο με αυτή και ναι, την παίρνω στο σχολείο μόνο, γιατί στα αγγλικά είναι πολύ μεγάλη. Ναι, πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Έχουμε απ' έξω θα σας δείξω πρώτα. Έχω βάλει ένα μπρελοκάκι από ένα challenge, 5 λεπτά, κάτι στο τζάμπο ήταν, ή 10, κάτι με η ώρα ή με λεφτά. Δεν θυμάμαι ακριβώς, πάντως είναι ωραία και ταιριάζει εδώ, αλλά μου σκίζεται εδώ λίγο. Γιατί όλοι το πειράζουνε και συνέχεια τραβάνε και κρατιέται πολύ λίγο. Αλλά δεν πειράζει, μπορώ να το βάλω κι αλλιώς. Εδώ έχω μια τσέπη holographic και είναι με ματάκια. Πάμε να δούμε τι έχω εδώ. Α, ναι, δεν πειράζει. Εδώ έχω χαρτομάντιλα και ένα κιού. Γιατί το χρειαζόμασταν στο σχολείο. Αυτά εδώ. Επίσης εδώ βάζω το σκολετσιό, απλά τώρα δεν έχω τίποτα. Και μπορεί να βάλω, ας πούμε, κάτι άλλο, ας πούμε, λεφτά, πορτοφόλι, ξέρω, κάτι τέτοιο. Πίσω δεν έχει τίποτα η τσάντα μου. Έχει μόνο δύο θήκες. Μια μεγάλη και μια τσιπούλα. Και εδώ έχω το νερό μου. Κανονικά έχω άλλο μπουκάλι, είναι πιο μεγάλο με ένα στόμα. Ναι, μου φαίνεται η μάτια, τι έχει και δεν θυμάμαι. Είναι ροζ, είναι πολύ πιο μεγάλο, απλά τώρα το έχω ξεχάσει κάτω το θρανίο, γιατί το βγάζω και δεν μου χαρά πάλι να το πάω συνέχεια στη τσάντα. Το έχω ξεχάσει στο σχολείο, γι' αυτό πήρα αυτό τώρα. Μετά έχω τις δύο κασετίνες μου. Μία είναι πιο χυμάτη και άλλη είναι πιο... έχει πιο λίγο πράγματα. Εδώ είναι η κασετίνα που χρησιμοποιώ συνήθως. Έχω μία ξύστρα, απλή, όπα. Έχω στάμπιλο. Έχω αυτά. Ένα κίτρινο, γράφει πολύ ωραία. Μετά έχω ένα τέτοιο κάπως μογαλάζιο, είναι πολύ ωραίο χρώμα και γράφει πολύ καλά, αλλά δεν φαίνεται σχεδόν. Μετά είναι ένα λιλά. Μετά αυτό που δεν το χρησιμοποιώ και πάρα πολύ είναι ένα γαλάζιο. Μετά είναι αυτό που επίσης δεν το χρησιμοποιώ και πάρα πολύ. Και το μαύρο που το χρησιμοποιώ. Μετά συνεχίζουμε και έχουμε μολύβακια. Με βολεύει εμένα που λέει να γράφουμε 2 βήτα και 4 βήτα μολύβι, γιατί δεν ξέρω, δηλαδή είναι πιο σκούρα και βγαίνουν πιο ωραία. Και μετά έχω άλλο ένα μολύβι που είναι HB, κανονικό μολύβι, που μας το έχει δώσει η δασκάλα μου, γιατί κάναμε ένα μαραθώνιο ορθογραφίας. Και ναι, και τα πήγα καλά και πήρα. Μας και σε όλους έδωσε, αλλά δεν πειράζει. Είπα ότι δεν πειράζει, όλοι τα πήγαμε καλά. Μα δεν τα πήγαμε όλοι καλά. Μετά έχω 3 στάμπιλο υπογραμμιστές, τους 3 αγαπημένους μου που χρησιμοποιώ καθημερινώς στο σχολείο. Είναι 3 χρώματα, ένα ροζ, απαλό ροζ, που γράφει πολύ ωραία. Ναι, δεν φαίνεται τώρα, αλλά γράφει πολύ ωραία. Μετά έχω ένα τυρκουάζ που επίσης γράφει πολύ ωραία. Γράφει κάπως πράσινο και στο χαρτί, αλλά ωραίο είναι και πάλι. Και έχω και ένα κίτρινο, μου αρέσει πάρα πολύ. Να το. Δεν μου αρέσει το κίτρινο το φωσφοριζέ αυτό που είναι, μου αρέσει περισσότερο αυτό. Εδώ δεν έχω κάτι άλλο. Μετά συνεχίζουμε με την επόμενη κασετίνα. Θα βάζουμε όλα αυτά πίσω. Επίσης και εξίστρα είναι κίτρινο. Όλα κίτρινα. Η επόμενη κασετίνα είναι αυτή εδώ που την έχω παραγγείλει από ένα site. Δεν έχει πολλά πράγματα, γι' αυτό είναι κάπως έτσι περίεργη. Ναι. Και μ' αρέσει πολύ. Κασετίνα. Εδώ έχω κόλλα. Μετά έχω γόμα. Σε ξεχωριστή κασετίνα. Μετά έχω ψαλίδι. Μετά έχω χάρακα. Απλό. Μέχρι το 15. Μετά έχω 2 σελιδοδείκτες. 2 είδη. Τέτοια.
περισσότερο χρησιμοποιώ αυτό. Όχι περισσότερο αυτό χρησιμοποιώ, αλλά έχει τελείως πιο γρήγορα αυτό. Δεν ξέρω γιατί. Και έχω και ένα σελιδοδείκτη που δεν το χρησιμοποιώ και πολύ, είναι για να πει το μάτι. Λίθια. Αυτές ήταν οι κασετίνες μου. Μετά συνεχίζουμε και τις κλείνουμε. Θα τα πω εδώ τα πράγματα. Και συνεχίζω και έχω τα πράγματα από τα σχολικά. Έχω ένα ντοσιέ, πώς να το πω, με ζελατίνες που έχω διάφορα προγράμματα, φωτοτυπίες και διάφορα. Αυτό μετά έχω τη γλώσσα μου. Κάτι γλώσσα. Με ρόδι. Είμαστε τα ζώα που ζουν κοντά μας. Στο μάγκα. Ένα σκυλάκι. Μετά έχω τετράδιο εργασιών γλώσσας που είχαμε έκθεση να γράψουμε. Να το. Για αύριο. Όχι, το έγραψα σήμερα. Εδώ, υπέροχο, άριστα, εδώ, τίποτα, 10, εδώ πολύ καλά, άριστα, πολύ καλά, άριστα, με φωτοτυπίες, κάτι τέτοια, τι πάλι. Μετά έχω γραμματική, είναι έψινα και σίγματα. Όχι διάφορα τέτοια επίθετα, τώρα είμαστε στα επίθετα, σίσες, κάτι τέτοιο. Μετά έχω τετράδιο μαθηματικό, που τελευταία φορά έκανα στις άριστα 10, προφορική εξέταση άριστα 10. Τελευταία φορά έγραψα στις, δεν θα γράφω ημερομηνία, αλλά πάντως δεν κάνουμε τώρα μαθηματικά το πολύ. Γιατί είχαμε την παράσταση. Μετά συνεχίζουμε, έχουμε... Πού είσαι, Νάθα? Έχουμε παραγωγής γραπτού λόγου. Γράφουμε εκθέσεις. Έχω γράψει μία. Αστείο με ωραίες εικόνες και έμπνευση. Με λίγα λόγια υπέροχο. Ένα, μία εκδρομή στη φύση. Αυτό. Για να γράψει μια ιστορία, όχι αληθινή. Να διαβάζω. Όχι, δεν χρειάζεται. Εδώ έχω ένα πρόχειρο που έλεγε κάτι για το τεστ. Εκεί. Επειδή αύριο γράφουμε τεστ στα μαθηματικά τις εργασίες γλώσσας, την αφήνει, τη φέρνουμε με την Πέμπτη. Αύριο θα προχωρήσουμε στη γλώσσα. Αυτό ήταν για 21 Οκτωβρίου. Να το εδώ. Πρόχειρο. Αυτό το έχω ετοιμάσει για αύριο. Εδώ έχω ένα βιβλίο Ιγκμπάλ που μας το έχει δώσει, όχι μας το έχει δώσει, μας το έχει πει να το πάρουμε η κυρία μας για να το διαβάζουμε και είμαι, που είμαι, να είμαι, είμαι εδώ είμαι. Είμαι σελίδα 89 και το βιβλίο τελειώνει σελίδα 150. Κοντά. Εδώ έχουμε ορθογραφία με αστεράκι. Γιατί τα πήγα καλά στο μαραθώνιο. Είδατε. Πάμε την αρχή να σου πω τι πήρε. Άριστα 10. Άριστα 10. 9. Τι είναι, σιγά, καλό είναι και αυτό. Ήταν 4 ορθογραφίες που έλειπα και δεν ήξερα ότι έχουμε και ήταν κανονικά, το είχε πει η κυρία, αλλά εγώ δεν το ήξερα και είχε βάλει κάτι να μάθουμε. Αυτό. Άριστα 10. Ναι, άριστα 10. Mm-hmm.
εδώ ήταν μαραθώνιος άγνωσης ορθογραφίας. Αυτό. Και πήρα αριστολίκα. Δεν έχω ούτε ένα λάθος σε όλο αυτό. Παρασκευή. Δεν έχω ούτε ένα λάθος. Καλού. Πολύ καλό. Και δεν έχω γράψει τίποτα άλλο. Μετά έχω βιβλίο μαθηματικών. Σε ποιον αρέσουν τα μαθηματικά? Σε ποιον αρέσει η γλώσσα? Σε εσάς! Σε ποιον δεν μου αρέσει η γλώσσα? Τα μαθηματικά είναι ωραία. Και έχουμε μείνει σελίδα 25. Δεν έχουμε κάνει τίποτα. Συνεχίζουμε το τέλος των βασιών μαθηματικών. Να το. Και έχουμε κάνει αρκετά από εδώ. Μ' αρέσει να υπογραμμίζω, δεν ξέρω γιατί όλα αυτά. Μ' αρέσει να τα υπογραμμίζω, κοιτάξτε. Και από την αρχή το ίδιο έχω κάνει. Όχι, ήταν στο χοντρό αυτό. Ήταν κάτι σχήση μας, είχε βάλει η κυρία και την υπογράμμισα όλα. Ναι, εδώ είναι. Μ' αρέσει να υπογραμμίζω. Νάτε. Αυτός είναι υπογραμμιστής επίσης. Εδώ έχουμε γραμματική! Κόκκινη τετράδια γραμματικής! Τι πήρα μου. Θα μάθετε όλους τους βαθμούς μου. Εδώ τίποτα, αριστοδέκα. Αριστοδέκα και μου είχε πει η κυρία, γιατί ήταν να κολλήσουν αυτή εδώ τη φωτοτυπία. Και μου έγραψε εδώ, γιατί θα κόλλησε το φλάδιο. Και μετά λέω, κυρία, το κουλές από εκεί και μόνο θα το σβήσω. Με μπλάνο. Εδώ κάτι φωτοτυπίες και δεν μου έγραψε τίποτα άλλο. Συνεχίζουμε μετά, δεν έχω τίποτα και έχω μια θήκη εδώ. Και έχω ένα φάκελο. Τι έχω στο φάκελο? Να το φάκελος. Ένα μελάστιχο και έχω τεστ. Κοιτάξτε εδώ τεστ! Πόσα τεστ έχω! Θα δείξω τι πήρα στα τεστ. Εδώ είναι ιστορία. Μας είπε να ψυχολογήσουμε μόνοι μας. Εδώ έβαλα 9,5 γιατί είχα ένα λάθος χρονταχάς και εδώ επειδή έλειπα. Δεν ήξερα αυτά γιατί δεν έλειπα στο μάτι μου, έβλεπα 9,5. Δεν ξέρω τώρα τι έχει σκεφτεί η κυρία, αλλά τέλος πάντων. Εδώ είναι από ένα αυτό το τεστ. Εδώ είναι. Τεστ είναι αυτό. Όχι, είναι απλά φωτοτυπία. Πήρα 10. Και εδώ πάλι άριστα 10 είναι τεστ μαθηματικών. Wake up and be awesome. Που πήγαινε μαζί με την τσάντα, είναι δηλαδή ίδιο. Αλλά δεν το χρησιμοποιώ. Αχ, μα ήθελα χάρηκα προχθές. Κάτι. Αλήθεια. Συνήθω. Και κάναμε κάτι για την γιορτή που ήταν και χρειαζόμουν να χάρηκα οπωσδήποτε και δεν είχα. Εδώ έχω λαστιχάκι. Αν τυχόν το χρειαστώ. Και εδώ έχω κάτι. Πώς το λένε. Όχι. Εντυχιώτης. Ναι. Αυτά δεν έχω κάτι άλλο. Αυτά. Τα είδαμε όλα στην τσάντα μου. Αυτή ήταν την τσάντα μου και επίσης σας έδειξα και τους βαθμούς μου. Έχω μερικούς καλούς και μερικούς καλούς. Και μερικούς κακούς. Wow. Όχι, εντάξει, δεν είναι και πολύ κακούς. Το χειρότερο ήταν 9. 9,5 και μετά 5, και μετά 10 με τόνο, μετά 10 χωρί, με 10 μείον, 10 με τόνο, 10 μείον, 10 σκέτο, 10 με 1 τόνο, 10 με 2 τόνο, 10 με χίλιους τόνους. Οκτώνους. Και αυτό ήταν το βίντεο.
άρεσε, μην ξεχάσετε να βάλετε like σε αυτό το βίντεο και να εγγραφτείτε στο κανάλι μου και στο δεύτερο μας στο κανάλι που λέγεται Family Box Jar. Και εγώ σας λέω γεια σας!